Σαραβάκος λοιπόν θα το εκτελέσει, θα περάσει μπάλα, θα φύγει out. Καλά, Χριστοδούλου. Μια πάσα για τον Αποστολάκη, αυτός για τον Φραντζέσκο. Ο Φραντζέσκος έχει χώρο μπροστά του, σουτάρει, τα Αλικριάδης απομακρύνει. Αποστολάκης, ωραία προσπάθεια του Αποστολάκη, περνάει, βρήκε το Φραντζέσκο, αυτό σελίσεται, μπαίνει μες στην περιοχή, προσπαθεί να σουτάρει μπάλα στο Σαραβάκο, σουτ, κόντρα η μπάλα και στα χέρια του Αλικριάδη στο 13ο λεπτό. Καραπιάλης λύσεται, θα κάνει το σουτ, το κάνει, αλλά δεν ανησυχεί ο Βάντσικ. Σαραβάκος, να δούμε αν θα εκτελέσει απευθείας ή θα κάνει κάποια πάσα προς συμπαίκτη του. Σαραβάκος απευθείας το σουτ και η μπάλα είναι corner. Καραπιάλης και πάλι στον Καραταΐδη, τρίπλα στον Αποστολάκη, σέντρα, κεφαλιά του για τον Ολυμπιακό στο 38 λεπτό, μετά από την πάρα πολύ ωραία σέντρα του Κυριάκου του Καραταΐδη, ο Παναγιώτης Σοφιανόπουλος με πολύ ωραία κεφαλιά, αφού η μπάλα πέρασε πάνω από τον Καλιτσάκη, έστειλε την μπάλα στη γωνία του Βάντσικ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 στο 38 με σκόρα τον Παναγιώτη Σοφιανόπουλο. Η σέντρα για τον Σοφιανόπουλο και πάλι σε καλή θέση, μαρκάρει από στον Λάκης, παίκτη ο Σοφιανόπουλος, διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού για το μαρκάρισμα του Αποστολάκη στο Σοφιανόπουλο, αλλά ο κύριος Δεμελτζόγλου ήταν πολύ κοντά στη φάση, δεν θεώρησε κάποια παράβαση και συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με τον Χριστοδούλου και τον Φραντζέσκο που κόβεται. Ο Ολυμπιακός τώρα που έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Και πολύ ωραία ευκαιρία, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία χάνεται για τον Ολυμπιακό. 64ο λεπτό, ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, το κέρδισε ο Καραπιάλης. Να δούμε ο Λιτόφτσεκο θα είναι ο εκτελεστής, έχει πολύ δυνατό σουτ. Ο Καραπιάλης διαμαρτύρεται για την απόσταση του τείχους. Λιτόφτσεκο, δυνατό σουτ και out. Σαραβάκος με τον Παχατουρίδη πάντα κοντά του, πέρασε ωραία πάσα για τον Μαραγκό. Μαραγκός για τον Μαυρίδη, αυτός με το κεφάλι για τον Βαζέχα. Είναι ο Μαραγκός εκεί σε καλή θέση, τρίπλα, βάζει το πόδι του ο Καραταΐδης και πέναλτι. Πέναλτι στην διείσδυση αυτή του Σπύρου Μαραγκού από τον Κυριάκο Καραταΐδη που μαρκαρίστηκε, βάλε το πόδι του. Ο κύριος Δεμετζόγλου ήταν πολύ κοντά στη φάση αυτή και ο Δημήτρης ο Σαραβάκος είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα πέναλτι. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Σαραβάκος, 67ο λεπτό. Σαραβάκος παίρνει φόρα, σουτάρει και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Παναθηναϊκό. 1-1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Σαραβάκος με το εύστοχο αυτό κτύπημα πέναλτι ισοφάρισε. 73ο λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Γεννάτη Λιτόφτσεγκο εκτελεί. Κεφαλιά από τον Καραταΐδη. Καραταΐδης, ναι, που είχε προωθηθεί, η μπάλα θα φύγει ψηλά. Λιτόφτσεγκο, η μπαλιά για τον Τσιαντάκη, σε καλή θέση, σουτ και out η μπάλα. Για τον Ολυμπιακό το φάουλ εκτελείται από τον Λιτόφτσεγκο, πηδάει για την κεφαλιά ο Μητρόπουλος, την πιάνει, πέφτει ο Βάντσικ και μπλοκάρει. Καραπιάλης θέλει να ξεφύγει, φάουλ. Φάουλ του Νίκου Καραγεωργίου και κίτρινη κάρτα. Ναι, κίτρινη κάρτα στον Καραγεωργίου. Η δεύτερη σε παίκτη του Παναθηναϊκού, η πρώτη στο Σαραβάκο. Εκτελέστηκε τσουτ και από ένα μέτρο ο Προτάσοφ δεν μπόρεσε να δίνει την μπάλα στα δίχτυα. Αντωνίου Μαραγκός, Αντωνίου έκανε ωραία προσπάθεια. Ο Κώστας Αντωνίου που ξέφυγε, άφησε τον Μαραγκό. Μαραγκός η σέντρα για τον Αντωνίου, αυτός με το κεφάλι από κοντά. Η μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Δύο λεπτά πρωτού τελειώσει το παιχνίδι.